τον έχουμε κοντά μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και πολιτισμού. Χαίρετε. Καλησπέρα. Τότε ήταν που αρχίσαμε να βλέπουμε πια τη διαφορά, κύριε Βουρδόλη. Ναι, δηλαδή, διοργανώσεις μεγάλες. Πολλές διοργανώσεις, μεγάλες διοργανώσεις. Άρχισε πια να είναι στην πράξη ορατός και στην χάρτη, καθημερινότητα ο αθλητικός τουρισμός στην περιοχή. Γεγονός που μας έβαλε σε μια άλλη θέση. Και σε άλλο επίπεδο και σε άλλη θέση στο χάρτη του αθλητισμού. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα παίρνοντας πας από αυτό που αναφέρατε... Ένα πας εμείς, πας εσείς. Ναι. Κάτσε ετοιμαστώ για υποδοχή εγώ. Έτσι, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι το 2023 όντως η Αλεξανδρούπολη ήταν νούμερο ένα προορισμός αθλητικού τουρισμού. Αφού τα αθλητικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Αλεξανδρούπολη. Πόσα μετράνε, θυμάστε. Πολλά. Η αλήθεια είναι δεν θα θυμάμαι. Και ούτε εγώ, αλλά τώρα προσπαθώ, αλλά κάποια στιγμή ήταν εβδομάδα παραβδομάδα σχεδόν είχαμε εκδηλώσεις και μάλιστα εκδηλώσεις που ερχόντουσαν για πρώτη φορά. Εκδηλώσεις μεγάλες, παγκόσμια πρωταθλήματα. Και όντως υπήρχε μια τεράστια δυναμική για το 2023 όσον αφορά τον αθλητισμό στην Αλεξανδρούπολη και τον αθλητικό τουρισμό που θέλουμε να τον υποστηρίξουμε και συνεχίζουμε να τον υποστηρίζουμε ως Δήμος και το 2024, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα είδος τουρισμού το οποίο είναι για όλες τις εποχές. Οπότε εμείς ως περιοχή εδώ που κατά κύριο λόγο τουριστική κίνηση είναι τους 2-3 μήνες το καλοκαίρι, με αυτές τις δράσεις τις οποίες είχαμε προγραμματίσει και τρέχανε, φέραμε, δεν θα ξεχάσω ότι η πρώτη μεγάλη δραστηριότητα, η πρώτη μεγάλη αθλητική διοργάνωση ήταν το χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης που είχαμε φέρει εδώ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλητζάκης, που είχε έρθει για πρώτη φορά έξω πέραν από τις Αθήνας και είχε μια τεράστια επιτυχία, Φεβρουάριο μήνα, και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι αγώνες από τον Μάρτιο, εποχές οι οποίες μέχρι τώρα δεν είχαμε. Συνήθως η Αλεξανδρούπολη δεν είχε τουρισμό σε αυτή την εποχή. Φροντίσαμε και με τις δραστηριότητες. Και δεν είναι ο αθλητής που θα έρθει μόνο. Είναι και οι γονείς του αθλητή που θα έρθουν, όλο είναι οι προπονητές, είναι όλο το πακέτο. Προπονητές, έχει. Ξέρετε, πολύ μεγάλη. Είναι όμως πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει να το πω άλλη μια φορά που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, ότι όταν κάναμε τον προγραμματισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων το 2023, βασική προϋπόθεση πριν φέρουμε κάποια αθλητική διοργάνωση ήταν να έχουμε έρθει σε συμφωνία, σε συνεννόηση αν θέλετε, τόσο με τους ξενοδόχους της περιοχής μας όσο και με τον Σύλλογο της Εστίασης, γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τους αθλητές ήταν και οι συνοδοί που θα επισκεπτόντουσαν για 2 ή 3 ημέρες στην πόλη, θα πρέπει να έχουμε τις καλύτερες παροχές τόσο σε υπηρεσίες όσο και σε τιμές. Είχαμε φροντίσει λοιπόν να έχουμε μια πολύ καλή και αγαστή συνεργασία. Το γνωρίζαν αυτό οι ομοσπονδίες, γιατί σχετικές επιστολές πηγαίνανε προς τις ομοσπονδίες και έτσι όλο αυτό λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Και όλοι όσοι ήρθαν ως επισκέπτες για τα αθλητικά γεγονότα του 2023 φύγανε με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Αυτός είναι ο στόχος, να κερδίζουμε τις εντυπώσεις, να κερδίζουμε στα σημεία και μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε και εξακολουθούμε να το κάνουμε και ως Δήμος, αλλά και πλέον μια που είμαστε εδώ σήμερα. Αυτό θα έλεγα, γιατί εσείς μπορεί να μην είστε πια στο τιμόνι της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού και Πολιτισμού, όμως δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη του. Νομίζω ότι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ξέρουν μέχρι και οι πέτρες την ανασχόληση με τον αθλητισμό και η αγάπη που έχω. Και ότι αυτό εγώ το θα έλεγα το πάθος, όχι μόνο αγάπη, πάθος. Mm. Γιατί το να ασχολείται κανείς με τον αθλητισμό είναι θεμητό. Το να προσπαθεί όμως με κάθε μέσο που διαθέτει ο ίδιος, με κάθε λεπτό, ας πούμε, από την προσωπική του ζωή, την ξεκούρασή του, να το αφιερώνει πάλι στον αθλητισμό, γιατί όλοι έχουμε τις δουλειές μας, όλοι δουλεύουμε για να βιοποριστούμε. Κακά τα ψέματα, τα χόμπι παραμένουν χόμπι, όμως εσείς το έχετε ξεπεράσει αυτό, κύριε Βουρδόλη. Όπως σας είπα, έχω μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα. Το εθνικό στάδιο, το δημοτικό στάδιο του Φώτης Κοσμάς είναι ένα δεύτερο μου σπίτι, το κλειστό γυμναστήριο του Παρασκευόπουλου επίσης. Οπότε δεν θα μπορούσα να μην συνεχίσω να κάνω, τώρα που έχω περισσότερο χρόνο, να ασχολούμαι με αυτά, προκειμένου να κάνουμε ακόμη ένα βήμα παραπάνω ως σύλλογος πλέον. Και πράγμα το οποίο είχαν σταματήσει για ευνόητους λόγους. Γυμναστικό σύλλογος Φοίνικα. Φοίνικας Αλεξανδρούπολης. Φοίνικας, ναι. Αλεξανδρούπολης, η ομάδα βόλεϊ που όσο πάει και ανεβαίνει και κλέβει την παράσταση, με πολύ αγώνα κι αυτό. Μαζί δε με την θέση που είχε στα προηγούμενα χρόνια, επέκτησες και γνώσεις του πώς λειτουργεί, πώς στείνεται έτσι από
σε επίπεδο μηχανισμού να μην θεωρηθεί κακή έκφραση. Όλο το διαδικαστικό, να το πω έτσι. Πού να αποταθείς, πώς να αποταθείς, γιατί να αποταθείς και όλο αυτό είναι επίσης κάτι θετικό. Θα σας πω το εξής. Οι γνώσεις που είχα στον χώρο του αθλητισμού μέχρι να αναλάβω να έχω την τιμή ο Γιάννης Ζαμπούκης να μου αναθέσει τη θέση του αντιδημάρχου αθλητισμού και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό άλλη μια φορά. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνω όλα όσα έκανα. Κρίθηκα από τον κόσμο, καλός ή κακός έκανα κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Αυτό με βοηθάει όμως, όπως είπατε, και η θητεία μου με βοηθάει στο να πάω βήματα παραπάνω αυτόν τον σύλλογο. Και νομίζω ο Φίνικας Αλεξανδρούπολης πλέον πατάει σε πολύ γερές βάσεις. Αν σκεφτείτε μόνο ότι μόλις σε λίγους μήνες από την ενασχόλησή μου ξανά, έχουμε ρυθμίσει κάποια θέματα με τους συνεργάτες μου πλέον στον Σύλλογο και τρέχουμε ακόμα περισσότερο. Και συνέπεια αυτού του τρεξίματος εντός εισαγωγικών είναι και αυτό το οποίο έρχεται το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα γεμίσει πραγματικά με βόλεϊ, με κάτι κορίτσια καταπληκτικά, τα δικά μας εντάξει πρώτα και καλύτερα, εννοείται. Έρχεται λοιπόν το Διεθνές Τουρνουά Βόλεϊ Γυναικών από τον Φίνικα Αλεξανδρούπολης 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Μία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε πριν από καιρό και πραγματικά εδώ βάλατε και πάλι το λιθαράκι σας και την υπογραφή σας, γιατί δεν είναι ένα απλό Διεθνές Τουρνουά. Έρχονται ομάδες που δεν θα ερχόταν διαφορετικά στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Το μεγαλύτερο στοίχημα σε αυτό το τουρνουά ήταν να μας εμπιστευτούν αυτές οι ομάδες. Ξέρετε, όσο καλός κι αν είσαι, όσο καλή πρόθεση κι αν έχεις, αυτού του επίπεδου οι ομάδες, προκειμένου μιλάμε για τον ΑΟΛΑ Μίας που παίζει στη Volley League, ο ΠΑΟΚ που παίζει στη Volley League, αλλά και η Βάσας από την Βουδαπέστη, η οποία παίζει στο Champions League. Μιλάμε για την Ταμπλούχο τα τρία τελευταία χρόνια της Ουγγαρίας με απίστευτη δυναμική στο ευρωπαϊκό βόλεϊ πλέον. Αυτές οι ομάδες δεν έρχονται εύκολα σε ένα τουρνουά στην Αλεξανδρούπολη. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ ότι η δουλειά που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια με τον Σύλλογο μας έχει δώσει τη δυνατότητα αυτοί οι σύλλογοι να μας εμπιστεύονται και να δέχονται να έρθουν να αγωνιστούν σε ένα τουρνουά το οποίο διοργανώνει ο Φίνικας Αλεξανδρούπολης. Συνέπεια λοιπόν αυτό είναι αυτές οι ομάδες να βρεθούν αυτό το τρίμηνο, όπως είπατε, εδώ. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση για το άθλημα του βόλεϊ και την περιοχή μας γενικότερα. Αν σκεφτείτε μόνο το ότι μόνο στην ανακοίνωσή μας ότι αυτές οι ομάδες θα επισκεφτούν και θα είναι οι συμμετέχουσες ομάδες στο τουρνουά μας, δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα και μηνύματα για πληροφορίες σχετικά προκειμένου να έρθουν οι άνθρωποι να παρακολουθήσουν το τουρνουά. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα δικά μας παιδιά κυρίως που είναι μέσα στο σπίτι τους, αλλά και για τα παιδιά της ευρύτερης περιοχής που ασχολούνται και αγαπάνε το βόλεϊ. Όπως επίσης, ας πούμε, φυσικά και για τους αφιλάθλους του αθλήματος, προκειμένου να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Όπως είπα λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο τουρνουά που θα έχουμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε εδώ. Είμαστε καθόλου έτοιμοι ως σύλλογος. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχάσω ότι είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρισης, αλλά και με την υποστήριξη, τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το τουρνουά. Τώρα, πώς θα ξεκινήσει όλο αυτό, δηλαδή λέμε ότι ξεκινάει 27 του μηνός. Τι θα δούμε στις 27, πότε θα γίνουν οι αγώνες, πώς θα είναι τα ματσαρίσματα και γιατί τα κάνατε έτσι. Θέλουμε να μάθουμε λοιπόν, λεπτομέρειες. Οι αποστολές έρχονται, όπως είπαμε, στις 27, αύριο μέρα. Παρένθεση, δώστε μου λίγο να δείξουμε και την αποστολή εδώ της Βάσας, που είναι έτοιμα τα κορίτσια να έρθουν. Ναι. Μέχρι να ετοιμαστεί. Ναι. Τώρα θα ετοιμαστούμε. Σήμερα έρχονται 27 του μήνα, αύριο. 27 λοιπόν έρχονται οι αποστολές, όπου το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν προπόνηση με τα δικά μας τα παιδιά στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Πρέπει να πούμε, είναι πολύ σημαντικό, ότι ο προπονητής της Βάσας είναι ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, ο οποίος είναι μια τεράστια ευκαιρία για τα παιδιά μας να προπονηθούν. Δώστε μας και ήχο να ακούσουμε λίγο τα κορίτσια. Μέχρι να ανοίξει να πω ότι θα προβληθεί. Έτοιμες είναι. Ωραίο βιντεάκι αυτό, το θέλαμε. Όπως μας έχει στείλει και ο ΠΑΟΚ και η Λαμία.
που δηλώνουν και αυτοί έτοιμοι και είναι μεγάλη χαρά τους που θα συμμετέχουν στο τουρνουά μας. Όπως έλεγα λοιπόν, την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί μια προπόνηση με τα δικά μας παιδιά υπό τις οδηγίες αυτών των προπονητών. Την Παρασκευή το βράδυ επίσης έχουμε προγραμματίσει να πάμε στον Φάρο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα που θα φύγει με τη φωτογράφηση που θα κάνουμε όλες οι αποστολές και των τεσσάρων ομάδων από τον Φάρο. Τι ώρα θα γίνει αυτό, γιατί αυτό θα είναι από μόνο του αξίου θέατρο, νομίζω. αυτό θα και το make-off και το αποτέλεσμα. αυτό υπολογίζουμε να γίνει γύρω στις 9 η ώρα, όπου όλες οι αποστολές θα μαζευτούν στον Φάρο προκειμένου να κάνουμε μια φωτογράφηση που θα είναι διαφήμιση προς όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη της Αλεξανδρούπολης και του γυναικείου βόλη στην Αλεξανδρούπολη. Κατόπιν έχουμε προγραμματίσει σε κεντρικό κατάστημα της πόλης όλοι μαζί να τους φιλοξενήσουμε για να δουν και την φιλοξενία της Αλεξανδρούπολης, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι που είπαμε. Αυτό που αναφέραμε πριν, ο αθλητικός τουρισμός, τα μηνύματα που θα μεταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί στις δικές τους πόλεις και περιοχές όταν θα επιστρέψουν. Το Σάββατο το πρωί, αφού θα πραγματοποιήσουν προπονήσεις, ξέρετε, το επίπεδο αυτών των ομάδων λέει ότι πρέπει να κάνεις το πρωί προπόνηση και το απόγευμα αγώνες. Το πρωί λοιπόν θα πραγματοποιήσουν προπονήσεις στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη φυσικά για όλους όσους θέλουν να δουν και για τις προπονήσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το απόγευμα στις 4 η ώρα θα γίνει ο πρώτος αγώνας που μεταξύ της Βάσας και της Λαμίας. Και κατόπιν, μετά το τέλος του αγώνα αυτού, του πρώτου προκριματικού για τον τελικό, θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις από τον σύλλογό μας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που βοηθάνε και έχουν προβάλει το άθλημα του βόλεϊ στην περιοχή μας. Και κατόπιν θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ του Φίνικα και του ΠΑΟΚ. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και για εμάς και τεράστια εμπειρία για τα δικά μας τα παιδιά. Και οι νικητές θα πάνε προφανώς, έτσι. Οι νικητές, οι τιμένοι λοιπόν την Κυριακή το πρωί θα έχουν, για να συνεχίσω, μετά το βράδυ, μετά το τέλος του αγώνα, θα έχουν μια δεξίωση για όλες τις ομάδες με ζωντανή μουσική για να απολαύσουν αυτό που είπαμε, τη φιλοξενία της Αλεξανδρούπολης. Την Κυριακή το πρωί στις 12 η ώρα θα γίνει ο μικρός τελικός. Εμείς μάλλον θα είμαστε στον τελικό, οπότε. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, ο μικρός τελικός λοιπόν θα είναι στις 12 η ώρα. Και ο τελικός θα γίνει στις 2 η ώρα, μετά δηλαδή το πέρας του πρώτου αγώνα, ανάλογα και πώς θα εξελιχθεί, θα γίνει και ο τελικός. Κατόπιν θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις των. Τι απονομές και οι βραβεύσεις. Τα κορίτσια μας είναι αγχωμένα. Και επίσης θα κάνουμε μετά ακόμα ένα τραπέζι για να δουν καλά-καλά τη φιλοξενία μας. Και να φάνε και σαν άνθρωποι, γιατί κάνουν και προπονήσεις ενδιάμεσα τα κορίτσια. Δεν είναι, φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να φάνε ό,τι θέλουν όπως θέλουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, ούτε να ξενυχτήσουν πολύ, είναι αθλήτριες. Υπάρχει διατροφή, πρόγραμμα συγκεκριμένο μέσα στην ημέρα. Σας έδειχνα το πρόγραμμα που μου στείλανε οι ομάδες, ότι θέλουν συγκεκριμένες ώρες να φάνε, συγκεκριμένες ώρες που θα βγουν έξω, συγκεκριμένες ώρες που θα πρέπει να πάνε να κοιμηθούν. Είναι άλλο το επίπεδο. Βέβαια. Είναι άλλο το επίπεδο. Και έχουν να κερδίσουν και τα δικά μας παιδιά από αυτές τις αθλήτριες που θα έρθουν. Πρώτα απ' όλα, έτσι, θα δουν επίπεδο βόλεϊ που δεν βλέπουν μόνο στην τηλεόραση. Δεν το βλέπουν ζωντανά. Ένα. Δεύτερον, θα έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν με ομάδες Volley League και Champions League. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι μεγαλύτερο, βέβαια. Ναι. Που δεν έχουν δει και δεν πρόκειται να δουν εδώ στην περιοχή μας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά τουλάχιστον για τα επόμενα λίγα χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τις ομάδες που έχουμε εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως, σίγουρα όμως είναι κάτι το μακρινό για την ώρα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, το να έρχονται αυτού του επίπεδου οι ομάδες εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Ακόμα και για τους διαιτητές, οι οποίοι καλούνται να διαιτητεύσουν, γιατί είναι δικά μας παιδιά διαιτητές από εδώ, την Αλεξανδρούπολη, που θα διαιτητεύσουν ένα τέτοιο επίπεδο παιχνίδια μάλλον, που τους δίνει τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να κληθούν να διαιτεύσουν και άλλα παιχνίδια, ακόμα πιο σημαντικά. Μπαίνει στον Πολυμαρέτη, στο βιογραφικό του. Είναι βέβαια, πολύ σημαντικό. Τι να λέμε τώρα. Τα κορίτσια μας όμως είναι αγχωμένα. Για απαντήστε. Τα κορίτσια μας ίσως να το κρύβουν καλά, δεν δείχνουν άγχος αυτή τη στιγμή. Ίσως και επειδή γνωρίζουν τη δυναμική των άλλων ομάδων. Αυτό καμία φορά είναι πιο. Λυτρωτικό. Είσαι λίγο πιο ήρεμος, γιατί γνωρίζεις. Σίγουρα θα δώσουν καλύτερο σε αυτό. Και το καλό που έχουν αυτά τα παιχνίδια είναι ότι συνήθως η καλή ομάδα σε τραβάει να παίξει και καλά σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες είναι υποδιέστερες και σε κατεβάζουν το ρυθμό. Εδώ λοιπόν, επειδή ο ρυθμός θα είναι ψηλός, αναγκαστικά πρέπει να προσπαθείς να ανταγωνιστείς και αυτό σου δίνει το κίνητρο να παίξεις ακόμα καλύτερα. Άσχετα αν τυχόν έχεις το τελικό τώρα αποτέλεσμα. Τώρα αυτό δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά νομίζω ότι επειδή κατόπιν δική σας πρωτοβουλία γίνεται όλη αυτή η μεγάλη γιορτή του βόλεϊ. Έτσι ακριβώς είναι.
έπαιξε ρόλο και η προσωπικότητα που μπαίνει μπροστά και οι γνωριμίες ενδεχομένως που μπορεί να έχει κανείς. Γιατί διαφορετικά το να φέρεις αγώνες αυτού του επίπεδου, ομάδες αυτού του επίπεδου που στην Αλεξανδρούπολη δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Θα σας πω και με την εμπειρία μου και ως αντιδήμαρχος και ζητώ συγγνώμη αν επικαλούμε και αυτόν τον τίτλο που είχα μέχρι τέλος του 2023. Μα ήταν κομμάτι της ζωής σας. Πολλά πράγματα είναι οφείλουν τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν αυτές οι ομάδες γνωρίζουν τους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγονται, ότι τους εμπιστεύονται για αυτό το οποίο τους λέει ότι θα κάνει, για αυτούς είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, θα ήταν εύκολο να έχουμε μια ομάδα υψηλού, να το πω έτσι, επιπέδου, αλλά να μην είμαστε σε θέση εμείς να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε σωστά κάποιους ανθρώπους. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για το τρίτο διεθνές τουρνουά, που σημαίνει ότι έχουμε δώσει τα διαπιστευτήριά μας. Θα σας πω το εξής, ότι στο πρώτο διεθνές τουρνουά, μία από τις ομάδες που φιλοξενήσαμε ήταν η Turkish Airlines. Μιλάμε για έναν κολοσσό ως εταιρεία, τη δική της ομάδα, η οποία ομάδα αυτή πρωταγωνιστούσε στο πρωτάθλημα την πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, η οποία Τουρκία είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο στο γυναικείο βόλεϊ. Τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στο γυναικείο βόλεϊ παίζουν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν ήρθε να παίξει, ήταν με ένα μπάτζετ 500.000 ευρώ το μπάτζετ αυτής της ομάδος. Έτσι, μιλάμε για δυσθεώρητα νούμερα. Παρ' όλα αυτά, μας εμπιστεύτηκε και έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και εντάξει, μάλιστα. Μας λείπει λίγο το κομμάτι των υποδομών, βέβαια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, αλλά θα πω και πάλι ότι δουλέψαμε τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα που μιλάμε, το κλειστό γυμναστήριο. Ναι, το καινούργιο φτιάχνεται. Κατασκευή. Έτσι. Ναι. Δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. Είναι πράξεις. Δυστυχώς δεν κουνάμε ένα μαγικό ραβδί και γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Και πολλά μπορεί να προκύψουν στο ενδιάμεσο και καθυστερήσεις θα υπάρξουν και όλα. Μόνο έστασε δεν γίνει και το διαγωνισμό. Το θέμα είναι να υπάρχει όραμα. Και οι άνθρωποι που καταπιάνονται με συγκεκριμένα πράγματα να τα φέρνουν εις πέρας και αυτό να μεταφράζεται διαφορετικά. Όπως ανέφερα, τόσο εγώ όσο και οι άνθρωποι που πλαισιώνουν τον σύλλογο, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ προφανώς, είναι άνθρωποι που συνήθως δεν θέλουν να φαίνονται κιόλας, γιατί η λογική δεν είναι να φαίνεσαι μέσα από αυτό, αλλά να παράγεις πράγματα. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Γι' αυτό είναι το μεράκι μας, είναι η αγάπη μας. Mm-hmm. Από αυτό το κάνουμε. Μας κοστίζει πάρα πολύ, ακριβά από όλες τις απόψεις, και σε χρόνο και σε χρήματα και σε όλα. Δυστυχώς δεν έχουμε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχουμε ως σύλλογος ακόμα. Ίσως έχουμε πείσει τις μεγάλες ομάδες να μας εμπιστεύονται, δεν έχουμε πείσει ακόμα την κοινωνία εδώ να μας εμπιστευτεί, ναι, αυτό να μας είναι στηρίξει και να μας βοηθήσει. Αυτό όμως δεν είναι μόνο δικό σας θέμα, είναι συνολικά νομίζω του αθλητισμού, του τοπικού αθλητισμού. Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Περνάει κρίση. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Απλά είμαστε κάτι πολύ υγιές, το οποίο το δείχνουμε με κάθε τρόπο ότι είμαστε κάτι υγιές και αξίζει τον κόπο της στήριξης και της βοήθειας. Φυσικά αυτό δεν αλλάζει το πλάνο μας. Έχουμε, δεν έχουμε βοήθεια, εμείς εκεί είμαστε, συνεχίζουμε και νομίζω το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, ακριβώς επειδή το κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και νομίζω ότι εντάξει, Σεπτέμβριος είναι, τα σχολεία ξεκίνησαν, δεν είναι λίγοι οι γονείς που αναρωτιούνται με ποιον τρόπο μπορούν να φέρουν το παιδί τους κοντά στο βόλεϊ, είτε είναι αγόρι, είτε είναι κορίτσι, και εσείς μέσα από την εμπειρία που έχετε στον αθλητισμό και στο χώρο του βόλεϊ, νομίζω ότι είστε ο καλύτερος να δώσετε συμβουλές. Έχουν αρχίσει και οι εγγραφές στον Φίνικα εδώ και καιρό, εδώ και μέρες. Επομένως, τι λέμε σε αυτούς τους γονείς που αναρωτιούνται να πάει βόλεϊ το παιδί μου, τι μπορεί να του προσφέρει αυτό το άθλημα και από ποια ηλικία μπορώ να το στείλω. Θα σας πω. Καταρχάς, δεν το συζητώ καν ότι ο αθλητισμός είναι ειδικά στις μέρες μας. Με τα προβλήματά του μεν, αλλά είναι ένα από τα πολύ υγιή ακόμα κομμάτια της κοινωνίας, τα οποία λέμε ότι τα παιδιά μας όταν είναι εκεί πέρα μέσα έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να αποφύγουμε κάποια από αυτά που ακούμε δυστυχώς καθημερινά να συμβαίνουν. Άσχετα αν ακόμα και στον αθλητισμό μέσα υπάρχουν κάποια φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, παρόλα αυτά στο σύνολό του όμως είναι ένα από τα υγιή κομμάτια της κοινωνίας μας. Άρα είναι πολύ καλό και σημαντικό τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και τα αγόρια και τα κορίτσια. Όσον αφορά τα αθλήματα, υπάρχουν τα ατομικά αθλήματα και τα αθλήματα σάλας,
εν προκειμένου εδώ που μιλάμε και για το βόλεϊ, το οποίο βόλεϊ είναι ένα εξαιρετικό άθλημα. Αναφέραμε πριν στο διάλειμμα, πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, για κάποια πραγματάκια τα οποία μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται οι γονείς και τα παιδιά σε πρώτη φάση, αλλά αυτό θα σου πω το απλό παράδειγμα, ότι όταν θα δώσεις ένα παιδί τρεις μπάλες, μία του ποδοσφαίρου, μία του μπάσκετ και μία του βόλεϊ, πρώτα θα πιάσει του ποδοσφαίρου, μετά του μπάσκετ και μετά του βόλεϊ. Αυτό όχι επειδή είναι διαφορετική και πιο όμορφη η μπάλα, αλλά γιατί η φύση του αθλήματος είναι έτσι, που όσο πάει και δυσκολεύει μετά ακόμα περισσότερο. Το βόλεϊ λοιπόν, επειδή η μοναδική στιγμή που ελέγχεις την μπάλα και έχεις τη δυνατότητα να σκεφτείς, είναι την ώρα που κρατάς την μπάλα για να κάνεις σερβίς. Από τη στιγμή που έφυγε από τα χέρια σου, που δεν έχεις και περιόριστο χρόνο, μόλις 8 δευτερόλεπτα, πρέπει να σκεφτείς πολλά πράγματα πολύ γρήγορα πριν αποδεχτείς την μπάλα, προκειμένου να ξέρεις τι θα την κάνεις. Γιατί δεν έχεις το δικαίωμα να την πιάσεις. Όλα αυτά λοιπόν βοηθάνε, όσον αφορά το άθλημα του βόλεϊ, βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά να δουλεύει γρήγορα το μυαλό τους, για να κάνουν γρήγορες σκέψεις. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, από εκεί πέρα στην καθημερινότητά του, να σκέφτεται γρήγορα και να παίρνει και τις σωστές αποφάσεις. Αυτό θα το ξεκινήσει μέσα από τον αθλητισμό, εν προκειμένου με το άθλημα του βόλεϊ που συζητάμε, και από εκεί πέρα μετά και στην υπόλοιπη δραστηριότητά του, και όσο θα μεγαλώνει το παιδί, στα υπόλοιπα ερεθίσματα που έχει από την κοινωνία, θα μπορεί να παίρνει και πιο γρήγορα και πιο σωστές αποφάσεις, λαμβάνοντας γρήγορα τα δεδομένα και αναλύοντάς τα πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει κάποιες φορές να πάρει γρήγορες αποφάσεις. Κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει το παιδί μας βόλεϊ και συγκεκριμένα στο Φοίνικα. Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα. Εμείς δεχόμαστε παιδιά από τη Δευτέρα Δημοτικού. Οι προπονητές μας έχουν το πρόγραμμά τους έτσι ώστε τα παιδιά της μικρότερης ηλικίας με κινησιολογία που είναι παιχνίδι μεν, αλλά κινησιολογία που παραπέμπει σε κινήσεις του βόλεϊ. Και από εκεί πέρα, αφού μπουν σε αυτό το mood, ας πούμε, επιτρέπει η έκφραση της κινησιολογίας που πρέπει, σιγά σιγά μπαίνουν και στη διαδικασία του παιχνιδιού. Και μιλάμε για παιχνίδι και όχι αγώνα ακόμα, γιατί στις μικρές ηλικίες παίζουμε, μαθαίνουμε να παίζουμε βόλεϊ. Οι αγώνες πότε ξεκινάνε, σε ποια ηλικία? Οι αγώνες είναι από τις Παγκορασίδες. Βέβαια, εμείς ως σύλλογοι και οι τρεις σύλλογοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μάλλον τέσσερις σύλλογοι, γιατί μιλάμε και για την Θεία Ελαφερών του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, όσον αφορά τα κορίτσια, κάνουμε τουρνουά για μικρά παιδιά του Δημοτικού που παίζουν 3-3, 4-4 αναλόγως, το μίνι βόλεϊ που λέμε. Ναι. Αυτά όμως γίνονται σε αυτοτελή τουρνουά. Σε πρωταθλήματα που είναι οι Παγκορασίδες, οι Παμπέδες και ούτω καθεξής, μετά που μεγαλώνουν τα παιδιά ανεβαίνοντας κατηγορία, ξεκινάνε από την ηλικία του γυμνασίου. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία αυτά που έρχονται. Πολύ ωραία και είμαστε πολύ περήφανοι έτσι σαν Αλεξανδροπολίτες που θα υποδεχτούμε όλη αυτή την προσπάθεια, αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που κάνει ο Φοίνικας της Αλεξανδροπολής. Θα είμαστε εκεί. Να ευχηθώ καλή επιτυχία, όχι άγχος, θα πάνε όλα εξαιρετικά. Όλα εξαιρετικά θα πάνε. Άλλως είπαμε θα είμαστε στον τελικό τόπο. Ναι. Και νομίζω ότι πραγματικά θα κερδίσουμε σε όλα τα σημεία. Όχι στα σημεία, αλλά σε όλα τα σημεία. Είμαι πάρα πολύ ήρεμος, γιατί ξέρω ότι όλα έχουν γίνει στην ώρα τους έτσι όπως έχουν γίνει. Έχουμε την πολυτέλεια και την ποιότητα των ανθρώπων που στελεχώνουν την ομάδα να βρίσκουμε λύσεις τελευταία στιγμής, γιατί κάτι όταν είναι ζωντανό είναι, μπορεί σε να βγει το κάτι. Σε το λέτε. Οπότε έχουμε η ιστορία της ζωής μας. Έχουμε την πολυτέλεια των ανθρώπων, όχι πολλοί, αλλά καλοί και ποιοτικοί άνθρωποι στην ομάδα, στον σύλλογο, που μπορούν να προσφέρουν άμεσα λύσεις, προκειμένου να μην συμβεί το παραμικρό. Να μην ανοίξει ρουθούνι. Οπότε, όσον αφορά το τουρνουά, εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθεί τους αγώνες. Είναι κορυφαίο επίπεδο. Δεν θα τους δούνε εύκολα ξανά ζωντανά, και παρά μόνο στα διεθνή τουρνά που διοργανώνει ο Φοίνικας Αλεξανδρούπολης κάθε χρόνο. Και τα παιδιά που ασχολούνται με το βόλεϊ, ειδικά αγόρια και κορίτσια, αν βρεθούν στο γήπεδο, πιστεύω ότι θα φύγουν άκρως ικανοποιημένα με το θέαμα το οποίο θα δουν. Ακόμα και τα μικρά παιδιά που σκέφτονται το άθλημα του βόλεϊ, που δεν το έχουν δοκιμάσει και θα θέλανε ίσως να το δοκιμάσουν. Από εκεί και πέρα, μετά ο σύλλογός μας αγωνίζεται στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Ξεκινάμε στις 19 Οκτωβρίου με εντός έδρας παιχνίδι και μάλιστα ντέρμπι. Γιορτή! Με τους Μακεδόνες Αξιού, οι οποίοι είναι ένα από το φαβορί φέτος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Δεύτερη αγωνιστική πάμε στην Καρδίτσα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε αυτό που συζητούσαμε πριν όσον αφορά τα έξοδα που καλούμαστε εμείς ως ομάδα να καλύψουμε με όποια βοήθεια τυχόν μπορούμε να έχουμε από τα ταξιδίων είναι τα μεγαλύτερα. Ναι, έτσι. Μετά να σκεφτείτε ότι η επόμενη αγωνιστική είναι στα Γιάννενα, μετά είναι στο Βόλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ταξίδια. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ δυνατοί, γεροί, και θα συνεχίσουμε, γιατί αυτό που κάνουμε το αγαπάμε. Αυτό είναι το μυστικό νομίζω της επιτυχίας. Έτσι. Πολύ ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ.